Καλό σας μεσημέρι. Πώς είστε? Εδώ δίνουμε τη μάχη για να ανανεώσουμε την έδρα του ΚΚΕ στη Λέσβο. Πώς ήταν η εμπειρία καταρχάς να μας πείτε για έναν νέο άνθρωπο από τα έδρα? Βέβαια, η Λέσβος είναι χαρακτηρισμένο στο κόκκινο νησί, φιλικό ως προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Είχε πάντοτε αρκετά μεγάλα ποσοστά. Και έχει, αν θέλετε, και ο λεζιακός λαός και τη Λίμνου και το Αιστράτη εδώ, ο λαός των νησιών εδώ του νομού, έχουν εμπειρία από τη συμβολή που είχαν διαχρονικά οι κομμουνιστές βουλευτές στο να πρωτοστατούν, να μπαίνουν μπροστά, στο να οργανώνουν τους αγώνες τους, να είναι παρόντες και να διεκδικούν και τα συμφέροντά τους στη Βουλή, να είναι η πραγματική φωνή τους μέσα στη Βουλή. Πώς ήταν η εμπειρία? Τι σας άφησε, τι θετικά, τι αρνητικά? Σίγουρα είναι μια δύσκολη μάχη η μεγάλη ευθύνη που έχει ιδιαίτερα για τους βουλευτές του ΚΚΕ, αν θέλετε, που δίνουμε τη μάχη μέσα και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή, να είμαστε μπροστά σε όλα τα μέτωπα που αφορούν τη δημόσια υγεία, τα ζητήματα εδώ που ταλάντισαν το νησί και πολλά χρόνια και συνεχίζουν κατά κάποιο τρόπο για το προσφυγικό, τα ζητήματα του εισοδήματος, να προστατευτεί ιδιαίτερα εδώ. Και ξέρετε, εδώ τα νησιά μας έχουν και πολύ αγροτικό πληθυσμό, που είδε τα εισοδήματά του να κατακρεωργούνται. Παρότι το ρίξαμε στο Ούζο και στο Τσίπουρο και βγάζει πολύ, πολύ καλά ιδίποτα η Λέσβος. Όχι, λέω με την κρίση δεν είχαμε και πολλά να το ρίξουμε. Αυξήθηκαν οι πωλήσεις στο Ούζο και στο Τσίπουρο πάντως στην Ελλάδα και η Λέσβος πρέπει να πήρε πολύ τα πάνω της. Ναι, το θέμα είναι να μην τη μένει στην τσέπη. Καλά, μετά τη μένει, ναι. Αυτό και να μην το ρίξουμε μόνο εκεί. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε έρευνα πόσες ετικέτες υπάρχουν στη Λέσβο. Είναι φοβερό το πόσα. Λοιπόν, άλογο. Είναι η μόνη, έτσι θεωρώ, έχω ζήσει αρκετές προεκλογικές περιόδους. Είναι η μόνη προεκλογική περίοδος, από όσο θυμάμαι, που έχει προσκληθεί ή έχει τεθεί τόσο θέμα συνεργασίας που να περιλαμβάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιες πιθανότητες ή έστω με ανοχή να στηριχθεί μια κυβέρνηση, τη προοδευτική προφανώς, φαντάζομαι? Αντίθετα, η δική μου γνώμη είναι ότι δεν είναι κάτι καινούργια σε αυτές τις προσκλήσεις. Ναι, λέω τόσο έντονο. Θέλω να θυμηθώ ότι με έντονο τρόπο ξανατέθηκαν αυτού του είδους τα διλήμματα το 2012, το 2015 και νομίζω ότι από τη στάση, από την ξεκάθαρη στάση του ΚΚΕ και τότε και τώρα έχουν βγει πολύτιμα συμπεράσματα. Και αυτό που εισπράττουμε αυτή την περίοδο και από το λαό είναι ότι αναγνωρίζει ότι σωστά και τότε και τώρα το ΚΚΕ ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να γίνει κομμάτι να βάλει πλάτη σε μια τέτοια κυβέρνηση που είναι δεδομένο και από χέρι αντιλαϊκή. Ακούγοντας και την προηγούμενη σας συνέντευξη, ουσιαστικά τι φαίνεται? Ότι υπάρχουν δυνατότητες για συγκλήσεις στα κόμματα που διεκδικούν τις κυβερνητικές καρέγγλες. Και αυτό φαίνεται. Θα φανεί στις 22 αυτό περισσότερο, θα ξέρετε. Τώρα. Όλοι αποτάσσουν. Αποτάσσουν και μετά προσκαλούν. Και τα έργα και τα λόγια τους στην ουσία δείχνουν κάτι εντελώς διαφορετικό. Γιατί την ώρα που υποτίθεται αποτάσσουν, είναι χαρακτηριστικές δηλώσεις πρωτοκλασσάτων στελεχών να λένε ότι υπάρχουν εντυπωσιακές συγκλήσεις μεταξύ των συστημικών κομμάτων. Γιατί το βασικό και κύριο που τους ενώνει είναι η συμφωνία στα χοντρά, στα στρατηγικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα το να συνεχιστεί η δημοσιονομική σταθερότητα, το να τηρηθούν οι όροι που προβάλλει το Ταμείο Ανάκαμψης, να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των ΝΑΤΟ με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί είμαστε και στο Αιγαίο και ξέρουμε τι σημαίνει ότι το διάστημα αυτό έχουν χοντρίνει τα παζάρια και για τα ζητήματα της συνεκμετάλλευσης κλπ. Και σε όλα αυτά, τα μεγάλα, τα οποία θα καθορίσουν και το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης, υπάρχει απόλυτη συμφωνία τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο στο ΣΥΡΙΖΑ όπως και στο ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι η κυβέρνηση
θα συγκροτηθεί, μπορεί να συγκροτηθεί ακόμα και από τις 22 Μαΐου, γιατί πάνω σε αυτά τα μεγάλα θα συναντηθούν και θα συμφωνήσουν, με τα οποία βέβαια, όπως και οι ίδιοι παραδέχονται, όταν δεν θέλουν να κλέψουν, αν θέλετε, ψήφους από έναν κόσμο που τους γυρίζει την πλάτη, με αυτά παραδέχονται και οι ίδιοι ότι το πρόγραμμα του ΚΚΕ είναι, δεν μπορεί να συναντηθεί, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση. Λοιπόν, κυρία Κομινάκα, πάνω σε αυτό ας πούμε, που λέτε, ακούω από πολλούς γνωστούς φίλους, λέει, ωραία τα λέει το ΚΚΕ, αλλά είναι ένα κόμμα που δεν θέλει να κυβερνήσει, γιατί να το ψηφίσω? Το ΚΚΕ καταρχάς έχει πρόγραμμα εξουσίας και θέλει και εξουσίας και διακυβέρνησης. Αφού όμως, είναι ας πούμε σαν θέσφατο ότι δεν θέλουμε ουσιαστικά να, δεν, θέλουμε να ασκήσουμε εξουσία. Κάνετε λάθος. Και αν θέλετε και εκεί που χρειάστηκε να πάρει ευθύνες στο ΚΚΕ, τις πήρε. Και επειδή τώρα είναι και ένα παράδειγμα πρόσφατο που έχει κυκλοφορήσει, ξέρετε, εκεί που τις πήρε και όλες και τους μπήκε στο μάτι, είναι και βασικός της εχθρός. Γιατί είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα στο Δήμο της Πάτρας, όπου είναι ο μοναδικός Δήμος που είναι δήμαρχος και παράδειγμα για όλη την Ελλάδα, για το φιλολαϊκό έργο που κάνει, γιατί στην πραγματικότητα αντιπολιτεύεται τους κυβερνητικούς νόμους που θα... Ναι, αλλά αυτό δεν είναι κεντρική εξουσία, δηλαδή πέρα από το 89 δεν είναι... Θα σας πω, εκεί λοιπόν που ο κομμουνιστής δήμαρχος έγινε παράδειγμα για όλη την Ελλάδα, συναντήθηκαν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για το πώς θα ανατρέψουν αυτόν τον δήμαρχο που τους μπαίνει στο μάτι. Άρα με ποιους όρους θέλει να κυβερνήσει το ΚΚΕ, να είναι συμμέτοχος στην εξουσία το ΚΚΕ, μόνο σε περίπτωση αυτοδυναμίας του? Το ΚΚΕ θα κυβερνήσει όταν ο ίδιος ο λαός αποφασίσει να είναι ο ίδιος στην εξουσία. Αυτή τη στιγμή το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα που είναι με την πλευρά του λαού και στέκεται δίπλα στο λαό. Όσο ο λαός επιλέγει να είναι αντιπολίτευση, θα βρίσκεται δίπλα στο λαό στη θέση της αντιπολίτευσης. Όταν ο λαός συνειδητοποιήσει ότι θέλει να πάρει την εξουσία στα χέρια του, φυσικά και το ΚΚΕ θα είναι στην κυβέρνηση. Κάτι... Όμως αυτή τη στιγμή, επειδή δεν κρίνεται αυτό, αν θέλετε, στις 22 του Μάη, λέμε... Παρότι έχουμε απλή αναλογική, ότι είναι ό,τι πιο κοντά σε αυτό που ευαγγελίζεται το ΚΚΕ. Η απλή αναλογική. Εμείς μιλάμε γενικά και για εντελώς διαφορετική μορφή εξουσίας. Αν θέλετε, όχι να διαχειριζόμαστε μια εξουσία που δεν κάνει κουμάντο στην πραγματικότητα ο ίδιος ο λαός, αλλά κάνουν κουμάντο το κεφάλαιο και αυτοί που κρατάνε τα μέσα παραγωγής στα χέρια τους. Αυτή τη στιγμή όμως είναι κρίσιμο απέναντι στην κυβέρνηση που θα σχηματιστεί το σε ποια θέση θα βρεθεί ο λαός. Και γι' αυτό λέμε ότι η μόνη εγγύηση για το να δώσει τη μάχη απέναντι στην κυβέρνηση που θα σχηματιστεί από ό,τι όλα δείχνουν και το έχει δείξει και η προηγούμενη εμπειρία, είναι το πόσο πιο δυνατό θα είναι το ΚΚΕ για να καταθέσει τις δυνάμεις, όπως το κάνει και τώρα, να τις καταθέσει στο να δυναμώσει το κίνημα, στο να βρεθεί μπροστά εκεί που υλοποιείται η αντιλαϊκή πολιτική, όπως έκανε για παράδειγμα στους πληστηριασμούς, εκεί που ξεσπιτώνει το λαός, είναι μπροστά οι κομμουνιστές. Δεν θα μπορούσα να μην σας ρωτήσω, έχω πέσει τις τελευταίες δύο μέρες μία συνέντευξη Θάνου Τζίμερου και μία συνέντευξη Φαΐλου Κρανιδιώτη. Πνέει μένε ότι πρέπει να αποκλειστεί το ΚΚΕ, και οι δύο είπανε, από τις εκλογές και από το πολιτικό σύστημα, γιατί επί της ουσίας αντιμάχεται τη δημοκρατία. Έχετε να... Τι λέτε? Ναι, χτες λίγο πολύ το είπε και ένας υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας σε μια εκπομπή, ότι είναι κατά της δημοκρατίας του ΚΚΕ. Mm-hmm. Εμείς αν θέλετε λέμε, τώρα εντάξει δεν θα απαντήσω και δεν... Χωρίς να θέλω να απαντήσω στους συγκεκριμένους γραφικούς τύπους που και ο λαός έχει βγάλει και συμπεράσματα, όμως αν θέλετε αυτοί λειτουργούν και ως λαγοί και επιβεβαιώνουν την κριτική που έκανε το ΚΚΕ, ότι αυτή η τροπολογία που έφερε η κυβέρνηση υποτίθεται για να αντιμετωπίσουν το εγκληματικό ναζιστικό μόρφωμα Κασιδιάρη, ανοίγει και τις ωρέψεις και επικίνδυνους δρόμους με τις γενικεύσεις που βάζει. Γιατί όταν, για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει
υπάρχει η κατεύθυνση να εξισώνεται ο κομμουνισμός με τον φασισμό, δηλαδή αυτοί που έδωσαν το αίμα τους για να στείλουν στην τρύπα του το μαύρο φίδι του φασισμού. Και όταν όχι μόνο αυτό, αν θέλετε, αξιοποιούνται μια σειρά τέτοιες ευρωπαϊκές οδηγίες για να τίθενται εκτός νόμου κομμουνιστικά κόμματα, σύμβολα, για να ποινικοποιούνται και να θεωρούνται ως τρομοκρατικές ενέργειες πράξεις που επιλέγει το λαϊκό κίνημα στις διαδηλώσεις του κλπ. Λέμε ότι ότι η τροπολογία που έφερε λοιπόν η κυβέρνηση είναι σε αυτή τη λογική, ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για το να και ορέξεις αντίστοιχων κομμάτων και μορφωμάτων για να μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις απαγορεύσεις, αν θέλετε, αύριο μεθαύριο και για το κόμμα. Εμείς ως κόμμα δεν φοβόμαστε βέβαια τέτοιου είδους. Αν θέλετε, έχουμε περάσει πολύ δυσκολότερα. Δεν φοβόμαστε τέτοιου είδους. Ωραία. Να είστε καλά. Καλή προσωπική επιτυχία. Επανάληψη της επιτυχίας. Ρεπετισιόν. Ναι, του 19. Η πρώτη γυναίκα που βγήκε βουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα στην ΣΛΕΣ. Επιτυχία αυτή τη στιγμή είναι να βγει πολύ πιο δυνατό το ΚΚΕ για να πάρει. Κλασική απάντηση. Κλασική θέση. Κλασική θέση. Όχι, εγώ το κόμμα. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Ο κ. Κουτσούμπα. Βέβαια να κρατηθεί η έδρα του ΚΚΕ στην οποία την ωρεύονται διάφοροι για να την καταθέσουν στην επόμενη κυβέρνηση. Εντάξει, εγώ ήθελα μια τελευταία γαστριμαργική ερώτηση. Ο κ. Κουτσούμπα προτιμάει το Τσίπουρο με Γλυκάνησο ή χωρίς, όταν φέρνεται από τη Λέσβο? Ο κύριος Κουτσούμπας νομίζω ότι προτιμά το Τσίπουρο χωρίς. Χωρίς. Είναι από τις περιοχές. Άνευ. Θα τον κάνουμε να μάθει σιγά σιγά και τον Γλυκάνησο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή προσωπική επιτυχία, κύριε Κομινάκα.